Το σωματείο μας στην Πράκτικερ χαιρετίζει τη μεγαλειώδη συγκέντρωση των Συνδικάτων και των Ομοσπονδιών. Μια σειρά αντιεργατικών μέτρων όπου από τις τελευταίες δύο κυβερνήσεις η εταιρεία Πράκτικερ τις εφάρμοσε κατά γράμμα. Το σωματείο μας από την αρχή πάλεψε και αγωνίστηκε ενάντια σε όλα τα αντιεργατικά μέτρα. Από την αρχή των κατάργηση των συμβάσεων το 2014, να θυμίσω από εκεί η Πράκτικερ μονομερώς μείωσε τους μισθούς στους εργαζομένους παράνομα και μέχρι σήμερα που ήρθε ο νόμος του Χατζηδάκη να βάλει τα φόπλακα στα δικαιώματά μας. Όλες αυτές οι πράξεις των τελευταίων κυβερνήσεων δεν μείναν αναπάντητες από το σωματείο μας. Υπήρχαν νίκες. Υπήρχαν νίκες οι οποίες σήμερα δίνουνε το μεγάλο θάρρος στους εργαζόμενους να ακολουθάνε το σωματείο τους στους αγώνες. Σήμερα έχουμε εξελίξεις οι οποίες είναι πρωτοφανές για το σωματείο μας, αλλά όχι όμως πρωτοφανές για τα συνδικάτα. Έχουμε απόλυση συνδικαλιστή του γραμματέα σωματείου μας στο κατάστημα της Λάρισας. Αυτό είναι μια σειρά πίεσης του σωματείου μας, βλέποντας ότι η επιχείρηση βλέπει ένα αγωνιστικό σωματείο, βρήκε τρόπο να το εμβολήσει με απολύσεις συνδικαλιστών. Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι έγινε κι άλλη απόλυση συναδέλφης σας μετά από 25 χρόνια, γιατί είχε συμμετέχει στην τετράωρη απεργία που είχε κηρυχθεί την ίδια μέρα που απολύθηκε ο συνάδελφος. Συνάδελφοι, αυτά δεν θα μείνουν αναπάντητα. Ο νόμος του Χατζηδάκη θα πρέπει να μείνει στα χαρτιά, με παραδείγματα και θυσίες. Το σωματείο μας προκήρυξε 24-ωρη απεργία και καλό όλους τους συναδέλφους και όλους τους συναγωνιστές το Σάββατο 11 η ώρα στο κατάστημα του Ταύρου, ώστε να δώσουμε ένα μήνυμα στους εργοδότες κάτω τα χέρια από το σωματείο. Παράλληλα, θα αγωνιστούμε και για επιχειρησιακή σύμβαση που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους σε όλα τα καταστήματα της Πράκτικερ. Συνάδελφοι, στη συνάντηση που είχαμε με τους εργοδότες, όταν απολύθηκε ο συνδικαλιστής στη Λάρισα, μας είπανε πηγαίνετε στα δικαστήρια να βρείτε το δίκιο σας. Συνάδελφοι, τα δικαστήρια δεν θα είναι το δίκιο μας. Εμείς θα υψώσουμε το κεφάλι και το δίκαιο μας θα είναι εκεί που ήταν ιστορικά όλα τα συνδικάτα. Το δίκαιο μας θα το βρούμε στο δρόμο, γιατί ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Εκεί λοιπόν θα χαράξουμε όλες τις νίκες μας και όλη την πορεία, αν θέλουμε να έχουμε αγωνιστικές, διεκδικητικές και ό,τι άλλο μπορεί να βοηθήσει τα συνδικάτα και την πορεία των σωματείων. Να πω και δύο κουβέντες ως μέλος της Υγιεινής Ασφάλειας του σωματείου στα Πράκτικερ. Λένε τώρα ότι εδώ πέρα υπάρχουν μέτρα, έρχονται και μας κουλάνε το δάχτυλο, ότι υπάρχουν μέτρα από την κυβέρνηση ενάντια στην πανδημία. Συνάδελφοι, κανένα μέτρο. Από αυτά που λένε και από αυτά που λένε όλα στα κανάλια και στις εφημερίδες και όλα αυτά που διακυδεύονται και από τους Υπουργούς Υγείας, δεν υπάρχει κανένα μέτρο που να στηρίζει τους εργαζόμενους. Ό,τι έχει γίνει μέσα στην επιχείρηση αυτή τη στιγμή έχει γίνει από παρεμβάσεις της Υγιεινής Ασφάλειας. Κανένα μέτρο δεν πήρε
η εργοδοσία για να καλύψει τους εργαζόμενους. Μάλιστα να σημειωθεί, εδώ είχαμε, δυστυχώς είχαμε και απώλειες και θύματα μέσα στην επιχείρηση, που δεν τους ένιαξε καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα συνεχίσουμε με ψηλά το κεφάλι, θα συνεχίσουμε με περισσότερο πείσμα να αγωνιζόμαστε μόνο σε μια κατεύθυνση και να λέμε ότι ο αγώνας είχε τη δική του ιστορία και καλό κλείνοντας όλους τους συναδέλφους, τους αγωνιστές, το Σαββάτο 11 η ώρα στα Πράκτη και στον Ταύρο να αγωνιστούμε ενάντια στα βάρβαρα μέτρα, ενάντια σε απολύσεις και για υπογραφή συλλογικής επιχειρησιακής σύμβασης που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες των εργαζομένων. Ευχαριστώ πολύ. Καλούς αγώνες.